Μανώλη, έλα στο θερμοκήπιο, γιατί μας κλέψανε τις ντομάτες. Αυτή ήταν η πρώτη του κουβέντα. Πήγε το συνεργείο στο θερμοκήπιο για να κόψουν ένα τόνο ντομάτες, αλλά βρήκαν μόνο τα φυτά. Η νέα επιδρομή επιτίδιων σε θερμοκήπιο, έτοιμο για συγκομιδή, πυροδοτεί έκρηξη οργής και αγανάκτησης από τους παραγωγούς που χάνουν από τη μία στιγμή στην άλλη τον κόπο μιας ολόκληρης χρονιάς. Εμένα δύο φορές, του Αλουνού άλλο δύο και τώρα μία του Μανώλη. Οι παραγωγοί της Ιεράπετρας μιλούν με οργή για τους φαντομάδες των θερμοκηπιών που χτύπησαν για πέμπτη φορά τη νύχτα, με θύμα αυτή τη φορά το Μανώλη Χριστάκη και την οικογένειά του, που έχασαν το βιός τους κυριολεκτικά μέσα από τα χέρια τους. Παλεύαμε όλο το καλοκαίρι να τις βγάλουμε. Χάσαμε μερικούς σταυρούς λόγω ζέστης και τώρα παλεύουμε να πάρουμε τους υπόλοιπους. Ήρθαν οι λεβέντες και βάλαν και το χεράκι τους. Και βγάλαμε το νερό, κάναμε το πλέμμα. Αντιδρούμε άσχημα, γιατί όντως έχουμε, νευριάζομαι, στενοχωριόμαστε, γιατί είναι όλο το χρόνο περιμένω αυτή την ώρα, ναι, για να κόψω. Και έρχονται και το κόβουνε. Βλέπεις. Και τα πέντε θερμοκήπια που έχουν λαιλατηθεί το τελευταίο διάστημα βρίσκονται στην περιοχή της Σιδερένιας Καμάρας, στο Καλοχωριό, εκεί όπου οι ιδιοκτήτες των θερμοκήπιων προειδοποιούν ότι θα στήσουν καρτέρι και θα πάρουν τον νόμο στα χέρια τους εάν βρεθούν τετατέτ με τους κλέφτες, που φαίνεται πάντως να γνωρίζουν καλά πρόσωπα και πράγματα στην περιοχή. Εάν τον πετύχουμε εδώ μέσα, δεν ξέρουμε εμείς οι αγρότες που είμαστε καταχρεωμένοι, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα, τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα το μεγάλο. Το πώς θα φερθούμε εμείς απέναντί τους. Και μπορεί να μπούμε και μέσα. Αυτό είναι σίγουρο. Έχω τρία παιδιά και αν πάρω μέτρα, μάλλον θα ξεκινήσω, θα κοιτάζω από μέσα προς τα έξω. Θα πάρετε τον νόμο στα χέρια σας, δηλαδή λέτε. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι, δυστυχώς έτσι πρέπει να γίνει. Εγώ περιμένω ένα χρόνο να βάλω 5 ευρώ στην τσέπη μου και θα έχω τον άλλο το μάγκα να έρθει όμορφα και ωραία και να κόβει και να σακιάζει και να φεύγει. Οι δράστες έκοψαν στη διάρκεια της νύχτας περίπου ένα τόνο διαλεκτές ντομάτες, αφήνοντας πίσω άγουρες και μη εμπορεύσιμες, τους ιδιοκτήτες και τους εργαζόμενους σε κατάσταση απόγνωσης.